Εκλεχθεί προσεκλημένη, κυρίες και κύριοι, το Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Μακροζωία και την Πρόληψη των Ασθενειών του Γύρατος, απεφάσισε για πρώτη φορά να δώσει ένα μεγάλο βραβείο ευφυΐας σε άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τομέα αυτό του ανθρωπισμού, της κοινωνικής υγείας και της πρόληψης. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Είναι ο Δόκτωρ Γεώργιος Αποστολόπουλος, ο οποίος είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, ενός τεράστιου ομίλου με 6 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό κατά καιρούς, όπως είδατε. Υπάρχουν πολλοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που δαιμονοποιούν την ιδιωτική πρωτοβουλία στην υγεία. Τα επόμενα λεπτά θα καταλάβετε ότι είναι, νομίζω, σε μεγάλο σφάλμα. Θα καταλάβετε ποια είναι η προσφορά ενός του σημαντικότερου ίσως παράγοντα στην ιδιωτική υγεία στη χώρα μας. Και γιατί παίρνει το βραβείο, θα το δείτε και μετά, απλώς το λέω τώρα. Υιοθέτησε 2 νησιά απομονωμένα, ξεχασμένα του Βορείου Αιγαίου. Υιοθέτησε εισαγωγικά τους Φούρνους Ικαρίας και τον Άγιο Στράτη. Νησιά στα οποία η υγεία έχει τεράστιο πρόβλημα, το ξέρουμε όλοι. Παρά τις προσπάθειες κυβέρνησης διαχρονικά, εντούτοις η υγεία πάσχει. Πάσχει για πολλούς λόγους που δεν μπορούμε να τους αναλύσουμε τώρα. Είτε δεν πάνε γιατροί, είτε εν πάση περιπτώσει υπάρχει έλλειψη γενικότερα προσφοράς. Οι συνθήκες είναι πολύ χειρότερες από τα αστικά κέντρα. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Αποστολόπουλος υιοθέτησε αυτά τα νησιά. Τι σημαίνει υιοθεσία? Έδωσε μία κάρτα ισόβια που θα αφορά τις γυναίκες που θα γεννούν δωρεάν σε όλα τα νοσοκομεία του ομίλου και τα παιδιά για κάθε θέμα υγείας. Θα μου πείτε... Θα μου πείτε αυτό τι είναι, μήπως έχει κάποια θεωρητική αξία μόνο. 300, περισσότεροι από 300 αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, ασθενείς από αυτά τα 2 νησιά και η Ικαρία είναι μέσα, προσήλθαν και βρήκαν περίθαλψη στα νοσοκομεία του Ομίλου. Πώς αποτιμάται αυτό σε λεφτά, σε χρήματα? Ίσως και 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο κύριος Αποστολόπουλος ποτέ δεν το πρόβαλε αυτό. Ούτε επιζήτησε κάτι άλλο. Τον κάνανε βέβαια κάτι και εκεί από ευγνωμοσύνη, επίτιμο δημότη. Και στους Φούρνους και στον Άγιο Στράτιο. Δεν πήγε σε μεγάλα νησιά, δεν πήγε στη Μύκονο, δεν πήγε Σαντορίνη για να απολάβει κάποια δημοσιότητα. Πήγε εδώ στην άκρη του Αιγαίου, στο Βόρειο Αιγαίο, για να δώσει αυτή τη βοήθεια, την απαραίτητη βοήθεια, τη ζωτική βοήθεια στον πληθυσμό εκεί που κρατάει αυτές τις θερμοπύλες εδώ. Μιλάμε για έναν παράγοντα, τον κορυφαίο παράγοντα της ιδιωτικής υγείας στη χώρα μας, ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά. Αυτός είναι ο λόγος που το βραβεύουμε, του δίνουμε το μεγάλο βραβείο, το Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Μακροζωία και την Πρόληψη των Ασθενειών του Γύρατος, απονέμει στον Δόκτωρα Γεώργιο Βασιλείου Αποστολόπουλο, πρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, μεγάλο βραβείο ευφυΐας για την εξαιρετικά σημαντική διαχρονική και ανιδιοτελή προσφορά του με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα κριτικά νησιά του Βορείου Αιγαίου. Επομένως, αυτόν τον άνδρα τιμούμε με το μεγάλο βραβείο, δεν έχει δοθεί άλλη φορά και πιστεύω να βρεθεί κάποιος αντάξιος στο μέλλον να το απονέμουμε. Αυτός είναι ο Αποστολόπουλος, η οικογένεια Αποστολόπουλου που νομίζω ότι χρειάζεται πολύ η Ελλάδα. Είπε και τελειώνω, ο Γκορμπατσόφ προέρχεται από το λαό. Ο Αποστολόπουλος ξεκίνησε από την Κόρυφο με ένα πατέρα μετανάστη στην Αμερική. Εργάστηκε σκληρά, έφτασε στην κορυφή, βγήκε έξω από τη χώρα, στήριξε τη Μακεδονία και όλα αυτά τα οποία είδατε. Και τον έχουμε κοντά μας. Κύριε Πρόεδρε. Ένα βραβείο. Το σκέφτηκα πάρα πολύ. Όμως,
οι συνθήκες του σήμερα με κατέστησαν αναγκαία την παρουσία μου εδώ. Ξεκίνησα τη γνωριμία μου με τα νησιά που έχουν απέραντη την Τουρκία το 1965, όταν έφευγες αξιωματικός, μια νύχτα πήγαμε στην Κό και φτιάξαμε ορίγματα και πολλά άλλα πράγματα. Κύριε Στεφανάδη, είμαι εδώ για να, όχι να με ευχαριστήσει, να ευχαριστήσω εγώ όλους αυτούς τους ακρίτες που φυλάνε εδώ Θερμοπύλες. Και το ενώ. Και να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι και είναι πολλοί, πάρα πολλοί, που η καρδιά τους είναι σε αυτά τα νησιά τώρα. Γιατί πιστεύουν ότι ο Έλληνας, ο πραγματικός Έλληνας και ευτυχώς η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς Ελληνάδες. Αγαπούν τα νησιά τους, αγαπούν τη χώρα τους. Σήμερα επίσης είμαι εδώ για να σας σταθώ κοντά. Σε τι μπορώ να σταθώ κοντά σας? Πέραν αυτό το οποίο κάνουμε με τις ιατρικές υιοθεσίες, κύριε καθηγητά, αυτά είναι στο DNA μου. Όταν έχεις μια μητέρα, που όταν είμαι παιδί της κατοχής, όταν λοιπόν οι Γερμανοί ήρθαν στην Κόρινθο, εγώ ήμουν νεογέννητος, είχα τον αδερφό μου 5 ετών, αλλά η μητέρα μου μου το έλεγε συνέχεια. Όταν πήγαν λοιπόν στην Κόρινθο, πήρε την ελληνική σημαία, τη συνδέρωσε και την έβαλε στον Παύλο. Και όταν έφυγαν πάλι το ίδιο, την έβαλε τον Παύλο και μας την έδειξε. Αυτά ήταν τα παιδικά μου ποιότητα. Αυτά δεν φεύγουν ποτέ αυτή τη στιγμή των ανθρώπων. Τότε κάναμε κάτι στους φούρνους, κάναμε κάτι στο Σαμοθράκη, κάναμε κάτι στους Αγίους στον Αϊστράτη. Είναι υποχρέωσή μας. Ο ελληνικός λαός τον όμιλο του ιατρικού τον τίμησε. Και είμαστε υποχρεωμένοι από ό,τι εμείς πήραμε από τον κόσμο ένα μεγάλο μέρος να το δώσουμε. Συγχωρίζω με τη συγκίνησή μου, αλλά αυτά που είπε ο κ. Στεφανάδης είναι μέσα μου τόσο βιωματικά που δεν μπορώ όσες φορές και να τα δω και να τα ακούσω και να τα ζήσω να μπορέσω να ηρεμώ. Η Ελλάδα θέλει τους ανθρώπους της και τους ανθρώπους σε κατάλληλες στιγμές τους βρίσκει. Και τώρα μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό, εγώ πολιτικός δεν υπήρξα, ξέρω τους πολιτικούς, αλλά αγαπούσα τον τόπο μου και όπου πήγα πρώτα έβαλα τον τόπο μου. Γιατί η μητέρα μου δύο πράγματα μου έμαθε, την πατρίδα και την ευπηρία. Να είμαι κοντά στους ανθρώπους και κοντά στην πατρίδα μου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό που κάναμε στα τρία νησιά, στον Αϊστράτη πρώτα ξεκινήσαμε, στους Φούρνους και, στη Σαμοθράκη. Και στη Σαμοθράκη θα το συνεχίσουμε. Έχουμε πάει κοντά σε όλα τα ακριτικά μέρη των συνορών μας και εκεί έχουμε πάρα πολλά χωριά υιοθετήσει. Και υιοθεσία τι είναι δηλαδή? Δεχόμαστε μερικούς ασθενείς, τους νοσηλεύουμε σε περιοχές που έχουν ανάγκη. Καθηγητά μου, εγώ στη ζωή μου δεν επέλεξα τη Σαλόνια. Επέλεξα να πάμε τους ανθρώπους της καθημερινότητας. Και αυτό δεν μου βγήκε σε καλό. Σε κακό μάλλον. Δεν μου βγήκε σε κακό. Ήταν το πολύ καλό που έγινε. Δεν θα σας κουράσω, άλλωστε δεν είχα προετοιμάσει να πω τίποτα και θα σκοπό να πω ένα ευχαριστώ. Αλλά ήταν τέτοιο το κλίμα όπως διαμορφώθηκε που αισθάνθηκα την ανάγκη. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και εσάς κύριε Στεφανάδη, αγαπητέ μου φίλε Στόδουλε, για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε σήμερα. Ξέρετε ότι δεν πηγαίνω σε πολλές εκδηλώσεις τέτοιες. Όμως οι σημερινές συνθήκες
ήταν η πρακτική ανάγκη να έρθω, να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που είναι κοντά σας. Είναι όλοι οι Έλληνες κοντά σας.